Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε και που πιστέψτε με ότι είναι σημαντικό, αφενός γιατί μας αφορά γενικά ως χώρα και αφετέρου γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ούτε αυτά που λένε, ούτε το τι λένε στην πραγματικότητα από τις δύο πλευρές, γιατί πάντα όταν δημιουργείται ένα θέμα που δεν είναι καλό, είναι αρνητικό, υπάρχουν πάντα δύο πλευρές. Παρατηρώ εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Γιάννης ο Αντετοκούνμπο έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σημαντικά. Η αίσθηση που έχω, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη πληροφόρηση, αυτά που παρακολουθώ. Η αίσθηση λοιπόν που μου έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι μετά το θάνατο του πατέρα του έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά χάνει το δρόμο. Εκείνο τον δρόμο δηλαδή που του έχει δείξει ο πατέρας του. Είναι μια σειρά από λεπτομέρειες που αυτό το δείχνουν. Επαναλαμβάνω, στη δική μου ματιά, στη δική μου κρίση. Πάντα τα δικά μου, αυτά που εγώ πιστεύω λέω, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Ρισκάρω και λέω αυτά που πιστεύω. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν ο Γιάννης σε ένα αμερικανικό δίκτυο, το TNT. Μία από τις πολλές δηλαδή που έχει δώσει. Τώρα τι ήταν αυτό που τον όθησε, τον ανάγκασε, δεν ξέρω πώς να το θέσω, να πει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν έχω καμία ένδειξη έστω. Πολλές φορές έχει μιλήσει για την Ελλάδα. Πολλές φορές έχει μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε στην Ελλάδα, τα παιδικά, για τη φτώχεια της οικογένειας Αντετοκούνμπο, για το γεγονός ότι πουλούσαν στα φανάρια ό,τι μπορούσαν για να επιβιώσουν, ότι η μάνα τους έκανε 2 και 3 δουλειές, ο πατέρας τους επίσης. Το έχουν πει, το έχουν ξαναπεί, το έχουν ξαναματαπεί αυτό και καλά κάνουν και το λένε για να μην ξεχνάνε από πού ξεκίνησαν, ποιες είναι οι ρίζες και ποιο είναι το παρελθόν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να συνδέσω αυτό που σας έλεγα για τον πατέρα Αντετοκούνμπο. Από την ώρα που ο πατέρας Αντετοκούνμπο έφυγε από τη ζωή, έχει αλλάξει το πράγμα εντελώς. Και όχι μόνο στο Γιάννη, σε ολόκληρη την οικογένεια. Γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς για αυτούς, επειδή είναι διάσημος ο Γιάννης, πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πέρα από τον ίδιο, που τον κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι ανελέητα, στον έναν τον αδερφό, στον άλλον τον αδερφό, στον επόμενο τον αδερφό, στη μάνα, στη γυναίκα, στο μωρό, σε όλους. Το ξαναλέω λοιπόν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Και τι είπε λοιπόν ο Γιάννης? Ελλάδα είναι μια χώρα λευκών. Μπορεί να γίνει δύσκολη ζωή κάποιου με το χρώμα του δικού μου δέρματος. Τώρα, το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα λευκών, αυτό είναι γνωστό κάποιες χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Και φαντάζομαι, λέω φαντάζομαι, δεν είμαι και βέβαιος, πως όταν ξεκινούσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο να έρθει από την Ιγυρία στην Ελλάδα, είχε υπόψη της ότι είναι μια χώρα λευκών, εκτός και αν πίστευε ότι είναι μια χώρα μαύρων. Μπορεί και αυτό, γιατί στην Ιγυρία γεννήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια, επαναλαμβάνω, όχι ο Γιάννης, και μπορεί να μην είχαν και γνώση το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά το ότι μπορεί να γίνει δύσκολη η ζωή κάποιου με το χρώμα το δικό τους, δεν ξέρω αν το ξέραν και δεν ξέρω εάν το μάθανε στη συνέχεια, έτσι όπως το περιγράφει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δύσκολη λοιπόν η ζωή, λέει, για κάποιον με το δικό μας χρώμα δέρματος ή και άλλης εθνικότητας. Έμαθε ο Γιάννης ότι ήταν δύσκολη η ζωή και για άλλες εθνικότητες. Για ρώτα ρε Γιάννη, λέω, μήπως σου ήρθε ποτέ έτσι και έχεις μια περιέργεια. Για ρώτα σε παρακαλώ. Οι Αλβανοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι και εχθροί μας, γιατί οι Νιγηριανοί δεν υποτίθεται καν ότι είναι εχθροί μας, και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα μαζικά και έχουν μπει και έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία, έχουν πραγματικά δυσκολευτεί πάρα πολύ λόγω άλλης εθνικότητας?
ή καμιά σαρανταριά, 45 εθνικότητες, 50 ίσως και παραπάνω, που φιλοξενεί η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι περνάνε τόσο πολύ δύσκολα στην Ελλάδα, που ορίζεται πλέον με τον όρο ρατσιστές οι Έλληνες? Είπε, οι γονείς μου έκαναν τρομερή δουλειά, πάλευαν για μας σε καθημερινή βάση, το έχουν ξαναπεί αυτό και καλά κάνουν και το λένε. Μας παρήχαν όσα χρειαζόμασταν σαν οικογένεια, ακόμη και αν έπρεπε να πουλήσουν πράγματα στους δρόμους. Να σου θυμίσω, Γιάννη, έτσι να σου το πω δηλαδή, λέω, και το λάβεις υπόψη σου, ότι για πολλά χρόνια, Γιάννη μου, πολλές οικογένειες στην Ελλάδα, λευκοί, πουλούσαν πολλά πράγματα στους δρόμους. Για πολλές δεκαετίες, Γιάννη μου. Δεν γεννηθήκαν οι Έλληνες, οι λευκοί, πλούσιοι όλοι σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα. Έχουν δουλέψει από τα 7 τους, από τα 8 τους. Να μην το πάω σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δουλεύω. Και έχω πουλήσει κι εγώ πράγματα. Και έχω πουλήσει κι εγώ αφρολέξ, Γιάννη μου, στο γήπεδο. Και έχω πουλήσει κι εγώ, Γιάννη μου, λαχεία, όπως πολλοί άλλοι συνομήλικοί μου εκείνη την εποχή. Δεν ήμασταν με όλα δεδομένα, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν στο έχει πει κανένας, ε. Η φτώχεια, λέει, μπορεί να σε οθήσει στα όρια σου. Δεν είναι διασκεδαστικό, όμως το τέλος της ημέρας πρέπει να το αποδεχτείς. Και αυτό κάναμε ως οικογένεια. Βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, η κάθε οικογένεια ξέρει που βρίσκεται. Αρκεί να υπάρχει μια σειρά στην οικογένεια. Και φαίνεται ότι στην οικογένεια Αντωτοκούμπου αυτή η σειρά υπήρχε. Και η βάση για αυτή τη σειρά ήταν ο πατέρας Αντωτοκούμπου. Είχαμε ο ένας τον άλλον, κάναμε αυτό που έπρεπε. Οι γονείς μου ήταν παράνομοι, λέει ο Γιάννης. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα διαβατήριο ή μια ελληνική ταυτότητα. Γιάννη μου, όταν έρχεται κάποιος παράνομα στην Ελλάδα, δεν προσφέρει η Ελλάδα, όπως σε καμία άλλη χώρα, μια ταυτότητα, ένα διαβατήριο. Για να μπορέσω δηλαδή και να καταλάβω το διαβατήριο, την ταυτότητα, ας πούμε, για να μην σας κυνηγάει η αστυνομία ως παράνομος. Το διαβατήριο, Γιάννη μου, ως οικογένεια θα μας πεις για πού ακριβώς θέλατε να το χρησιμοποιήσετε. Όταν είσαι παράνομος στην Ελλάδα, ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να απελαθείς, είπε ο Γιάννης. Γιάννη μου, για ρώτασε παρακαλώ εκεί στο Μιλγουόκι. Εάν η αστυνομία, το ειδικό κομμάτι της αστυνομίας για την παράνομη μετανάστευση, συλλάβει έναν παράνομο μετανάστη στο Μιλγουόκι ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα του δώσει διαβατήριο και ταυτότητα ή θα τον απελάσει? Ή αν δεν το έχεις μάθει ακόμη όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εκεί, για ρώτα σε παρακαλώ. Για ρώτα. Ό,τι και αν έκαναν οι γονείς μου, το έκαναν πολύ προσεκτικά. Όταν είσαι παράνομος, δεν θέλεις να περπατάς στο δρόμο. Η αστυνομία μπορεί να σε σταματήσει και να σε στείλει πίσω στη χώρα σου. Μπορεί να μην ξαναδείς ποτέ τα παιδιά σου. Γιάννη μου, πόσους ξέρεις που έστειλε η αστυνομία πίσω στη χώρα τους? Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολύ κόσμο που εμείς οι Έλληνες λέμε ότι εφόσον δεν δικαιούνται ασύλου πρέπει να πάνε πίσω από εκεί που ξεκίνησαν. Και αυτό, Γιάννη μου, δεν γίνεται, ή γίνεται, αν προτιμάς, με το σταγονόμετρο. Εσύ που τα είδες όλα αυτά, και μάλιστα πιτσιρικάς στην Ελλάδα. Πού τα έζησες? Πολλές φορές, λέει, σκεφτόμουν, αναρωτιόμουν, αν ήταν καλά η μάνα μου και ο πατέρας μου. Το μυαλό μου έτρεχε όταν αργούσαν να γυρίσουν. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι θα απελαθούν οι γονείς μου. Ευτυχώς αυτή η μέρα δεν ήρθε ποτέ. Δηλαδή, για να καταλάβω, Γιάννη, έχεις δει στην Ελλάδα να απελάβνονται οι γονείς και να αφήνουν να μένουν πίσω τα παιδιά? Το έχεις δει δηλαδή, συμβαίνει αυτό στη χώρα? Έχει συμβεί δηλαδή?
πιάναν μια οικογένεια παράνομων μεταναστών και λέγανε έλα εδώ εσύ μάνα, έλα εδώ πατέρα εσύ, μπρος, φύγετε από την Ελλάδα, και μέναν τα παιδιά έτσι ξεκάρφωτα στον αέρα. Έγινε πολλές φορές αυτό. Το έχεις δει εσύ με τα μάτια σου. Ωστόσο, βέβαια είπε ότι υπήρχε και καλή πλευρά, λέει, υπήρχαν και άνθρωποι που μου βοηθήσανε. Τα έχει ξαναπεί αυτά. Τα έχει ξαναπεί αυτά. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, φίλες και φίλοι, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας πυρκισμένος αθλητής. Τον βοήθησε η Ελλάδα στο βαθμό που μπορούσε, σε μέγιστο βαθμό, και για να κάνει καριέρα και να πάρει τη μεταγραφή και να του δώσουν διαβατήριο και να έχει πλέον τη δυνατότητα να παίζει και στην εθνική ομάδα της χώρας, την Ελλάδα, και να κάνει το μεγάλο άλμα προς το NBA και να είναι σήμερα από τους πιο ακριβοπληρωμένους καλαθοσφαιριστές στο NBA, δηλαδή στον κόσμο, και πολλά άλλα. Αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης σε αμερικανικό δίκτυο, παρακαλώ, όχι σε ένα κανάλι του Milwaukee, σε αμερικανικό δίκτυο, δηλαδή παντού στην Αμερική, είναι ευθεία επίθεση, για να είμαστε ακριβείς και να μην μασάμε τα λόγια μας, εναντίον της Ελλάδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, με αυτά που είπε και περιέγραψε, η Ελλάδα είναι μια άκρος ρατσιστική χώρα, σύμφωνα με αυτόν, και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά αναπαράγονται και από αυτούς οι οποίοι έχουν κέρδος να παρουσιάζουν την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο και κάνουν ζημιά από έναν Αντετοκούμπο στη χώρα αυτή. Είσαι βέβαιος, Γιάννη, ότι αυτά, αν χρειαστεί, θα τα ξαναπείς? Είσαι σίγουρος, Γιάννη, ότι αυτά συνάδουν με τα άλλα που έχεις πει για την Ελλάδα και το πόσο καλά σου φέρθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την αποχώρησή σου? Φίλες και φίλοι, είναι πολύ δύσκολο και εγώ το κατανοώ για ένα νέο παιδί που δεν έχει καθόλου τέτοιες εμπειρίες να μπορέσει να κρατήσει το ίσιο σε μια τέτοια κατάσταση, όταν βρεθεί με εξαιρετικά πολλά χρήματα, με τη δημοσιότητα και τα φώτα να τον κυνηγάνε σε κάθε του βήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να το διαχειριστεί. Φοβάμαι, ελπίζω να κάνω λάθος, ότι ο Γιάννης δεν βρίσκεται σε εκείνον τον δρόμο, να το επαναλάβω, που ήταν πριν το θάνατο του πατέρα του. Ελπίζω αυτό να μην του κοστίσει. Τώρα βέβαια, φίλες και φίλοι, οι γελιότητες που ακούστηκαν και τα ρατσιστικά σχόλια στην Ελλάδα απλά είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Απλά κάποιοι ανόητοι, ηλίθιοι, για να κάνουν το κομμάτι τους, για να κάνουν αυτό που εκείνοι τέλος πάντων θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν, έχουν χρέος, έτσι θεωρούν, να γίνονται σχόλια και μάλιστα από καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ότι είναι μαϊμού ο Γιάννης και πάει λέγοντας. Ευτυχώς, καλά έκανε βέβαια, καθότι και στέλεχος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, και τον καρατόμησε η Κεραμαίος. Δεν είναι πράγματα αυτά που πρέπει να λέγονται, βεβαίως δεν πρέπει καν να τα σκεφτόμαστε στη χώρα, γιατί δίνουμε βήμα. Δίνουμε βήμα για σχόλια τα οποία δεν εξυπηρετούν και δεν είναι και αλήθεια. Και από την άλλη πλευρά, ο Βελόπουλος, που παριστάνει και τον αρχηγό κόμματος, αυτά τα οποία είπε, αυτά που ανέβασε στο λογαριασμό, πραγματικά δεν τον τιμούν και βεβαίως δεν τιμούν και την Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι εάν αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα οποία λέει έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι γιατί είναι ο Βελόπουλος, αλλά γιατί είναι αρχηγός κόμματος της Ελληνικής Βουλής. Δύσκολο να το καταλάβει. Πολύ δύσκολο. Αυτός μιλάει μόνο τη γλώσσα του λαϊκισμού, όπως δυστυχώς πολλοί άλλοι στη χώρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε πρώτα.